Επιστημονική συνάντηση αφιερωμένη στον ποιητή, κριτικό και δοκιμιογράφο Τάκη Παπατσόνη διοργανώνει σήμερα και αύριο το Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης. Στη συνάντηση που διοργανώνεται, καθηγητές και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα εστιάσουν στην ανάδειξη της ιδιόμορφης ποιητικής τέχνης του και της σχέσης της με την νεοελληνική και την ευρωπαϊκή λογοτεχνική παράδοση. Θα διερευνήσουν τη μεταφραστική προσφορά του, τα ταξιδιωτικά του κείμενα, τη διασταύρωση της τέχνης του με την ιστορία και βέβαια το χριστιανικό στοιχείο που αποτελεί το σήμα κατ' τεθέν του συνόλου του έργου του. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Εργαστήριο Νεοελληνικής Φιλολογίας διοργανώνει μία διημερίδα προς τιμήν του Τάκη Παπατσόνη. Χαιρόμαστε πρώτον γιατί το Πανεπιστημίο Ιωαννίνων είναι ενεργό σε μία δύσκολη περίοδο. Δεύτερον, γιατί η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται από τον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών που ως γνωστόν περνάνε ευρύτερα μία κρίση σήμερα. Και τρίτον, γιατί αναδεικνύεται το έργο ενός ποιητή που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός και θεωρώ ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει υποχρέωση σε αυτές τις περιπτώσεις να αναδεικνύει πραγματικά το έργο ανθρώπων που έχουν προσφέρει σημαντικό έργο, αλλά που η τύχη, η μοίρα ή κάποιες άλλες καταστάσεις δεν τους επέτρεψαν να γίνουν ευρύτερα γνωστοί. Ανεξάρτητα από τους λόγους που προκάλεσαν το καυστικό ημερολογιακό σημείωμα του Σιμόπουλου, το βέβαιο είναι ότι στις τέσσερις σχεδόν δεκαετίες που κύλησαν από το θάνατο του Πατσόνη μέχρι σήμερα, δεν έγινε επίσης πολύ φιλολογική κουβέντα για το έργο του, τόση όσο θα του άξιζε. Η πρωτοβουλία συνεπώς του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής. Την ανακοίνωσή μου θα επιχειρήσω μια περιδιάβαση στη σχέση του Παπατσόνη με τον Δάντη, μέσα από τρεις θεματικούς άξονες, οι οποίοι σε ορισμένα σημεία του στέμνονται, αφού αφορούν σε δημιουργικές όψεις του ίδιου πνευματικού ανθρώπου. Ο πρώτος άξονας είναι ο Παπατσόνης ως ποιητής που διαλέγεται με τον Δάντη, ο δεύτερος ο Παπατσόνης ως δοκιμιογράφος που εγκομιάζει, ερμηνεύει τον Δάντη της Θείας Κομμωδίας, στο εξής κομέντια, ο τρίτος ο Παπατσόνης ως μεταφραστής της κομέντια. Η υπερδιάβασή μου στον ποιητικό διάλογο του Παπατσόνη με το έργο του Δάντη δεν θα μπορούσε παρά να αρχίσει και κατά κύριο λόγο θα εστιαστεί στο πολύ γνωστό ποίημα του Beata Beatrix, γραμμένο το 1920 και πρωτοδημοσιευμένο το 1922 στην ποιητική ανθολογία «Οι Νέοι» που επιμελήθηκε ο ποιητής και κριτικός Τέλος Άγρας. Θεωρείται ένα ποίημα εμβληματικό και κομβικό και για την εξέλιξη του ίδιου του έργου του Παπατσόνη ως αρχή του ιδιότυπου μοντερνισμού του και επίσης θεωρείται και ένα ποίημα κομβικό για τον ελληνικό ποιητικό μοντερνισμό σύμφωνα με τις απόψεις της πρόσφατης έρευνας. Γράφει χαρακτηριστικά ο Βαγενάς ότι σημαδεύει την έναρξη της νεοτερικής εποχής αποτελώντας το πρώτο της φανέρωμα. Γιατί ωστόσο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το ποίημα του Παπατσόνη σημαδεύει την έναρξη της νεοτερικής εποχής και διαφέρει και από το υπόλοιπο έργο του το προγενέστερο από το 1914 περίπου και εξής. Σε τι έγκυται ο προδρομικός του χαρακτήρας ως προς τον μοντερνισμό. Κατά τη γνώμη μου, αυτός ο χαρακτήρας εντοπίζεται στην βαθιά υπογειωμένη και αφομοιωμένη δαντική ατμόσφαιρα του ποίηματος, που πατά στέρεα στη βάση ενός σύνθετου διακειμενικού και διακαλλιτεχνικού διαλόγου. Όπως επεσήμανε ο Δημήτρης Αλευθεράκης, που έχει εκπονήσει μια διδακτορική διατριβή το 1997 για τον Παπατσόνη και τη σχέση του με την ευρωπαϊκή ποιητική παράδοση, ο τίτλος του Beata Beatrix βασίζεται στον ομώνυμο πίνακα 1866 του προραφαλιτικού ζωγράφου και ποιητή Dante Gabriel Rossetti. Υπεύθυνη της διοργάνωσης είναι η αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας Αθήνα Βογιατζόγλου, η οποία και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δράση του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το εργαστήριο βρίσκεται στον 8ο χρόνο της λειτουργίας του και διευθύνεται από τον καθηγητή νεοελληνικής φιλολογίας Τάκη Καγιαλή. Προσφέρει ετησίως ειδικό σεμινάριο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές νεοελληνικής κατεύθυνσης του Τμήματος Φιλολογίας, με αντικείμενο τη μεθοδολογία έρευνας για την νεοελληνική φιλολογία και τη διδακτική της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Οργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα η επιστημονική συνάντηση εργασία με θέμα γραμματολογία, ιστορία, σύγκριση, μνήμη και όργο Βελουδί, που πραγματοποιήθηκε εδώ στην ίδια αίθουσα αυτή πριν από 2 χρόνια, τον Ιούνιο του 2014, 3 χρόνια, τον Ιούνιο του 2014, και το σεμινάριο Πολιτισμικές Τεχνολογίες και Καθημερινές Πρακτικές στη μακρά δεκαετία του 60, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016 στα πλαίσια των σεμιναρίων της Ερμόπολης. Επίσης, από τον Οκτώβριο του 2014, το εργαστήριο προσφέρει σε συνεργασία με το Κέντρο Διαβίου Μάτσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το εξαποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες.